την δική του απάντηση στο αίτημα που έθεσε ο Πρόεδρος των Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για μείωση της τιμής της μηνιαίας κάρτας για τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο, έδωσε ο Πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, Στέφανος Μουστακλής. Ο κ. Μουστακλής εξήγησε ότι από την πλευρά τους έκαναν την καλύτερη δυνατή προσφορά, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο περιθώριο μείωσης της τιμής της κάρτας. Αναφορικά τώρα με τον αριθμό των δρομολογίων, ειδικά το Σαββατοκύριακο, ο κ. Μουστακλής ξεκαθάρισε ότι ο αριθμός μειώνεται το Σαββατοκύριακο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν διαταράσσει το, όπως είπε, η εξυπηρέτηση των εργαζομένων, καθώς ουσιαστικά τα δρομολόγια είναι ρυθμισμένα έτσι, που να συμπέφτουν με τις αλλαγές στη βάρδια. Επειδή με τον κ. Φλούδο είμαστε σε συχνή επικοινωνία, θα σας πω μόνο ότι στην περίοδο της πανδημίας κάναμε προσφορά στους εργαζόμενους, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσπάθεια που κάνανε στο COVID. Αλλά δεν σταματήσαμε εκεί. Η κάρτα που τους έχουν προσφέρει σε όλους τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο είναι το 40 ευρώ, που κανονικά να ήταν 50, 55 και 60. Σε αυτό το κομμάτι δεν το λέει ο κ. Φλούδας, ότι πραγματικά κάναμε προσφορά στους εργαζόμενους. Έχουμε ειδικό προϊόν με την κάρτα. Όπως γνωρίζετε, έχουμε βγάλει ηλεκτρονικές κάρτες τις μηνιαίες. Απάνω στο κομμάτι αυτό έχουμε ειδικό προϊόν για τους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Τι λέμε, ανεξαρτήτου αν είσαστε κάπου. Πηγαίνετε με αλφα ζώνη εισιτήριο, μηνιαίες κάρτες, να πάτε στο νοσοκομείο. Αυτό δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει ότι την κάνουμε προσφορά στους εργαζόμενους και δεν εκτιμούμε και δεν τιμούμε το έργο που κάνουν οι εργαζόμενοι. Το αντίθετο, βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι με εμάς είμαστε όχι το μέσο, το κύριο μέσο εξυπηρέτησής τους, αλλά μία πραγματικά λύση ανάγκης όταν δεν εξυπηρετούνται με κάτι άλλο. Να θυμίσω ότι τα δρομολόγια μας είναι μέχρι 11.30 ώρα το βράδυ. Ξυπηρετούμε τις καθημερινές στο Πανεπιστήμιο και το νοσοκομείο από τις 5.30 το πρωί. Ερχόμαστε Σαββατοκύριακο. Πραγματικά τα Σαββατοκύριακα είναι μειωμένα τα δρομολόγια. Αλλά δεν δημιουργούμε πρόβλημα στις αλλαγές βάρδιες στο νοσοκομείο. Ούτε το Σάββατο, ούτε την Κυριακή. Άρα λοιπόν καλύπτονται οι ανάγκες, μου λέτε. Πραγματικά. Για μας, πρωταρχικός μας στόχος, από όταν θυμάμαι τη λειτουργία του ΚΤΕΛ εδώ και 55 χρόνια, όλα μας τα προγράμματα βγαίνουν σύμφωνα με τις ανάγκες των εργαζομένων. Πρώτος μας στόχος ήταν το Χατζικόστα. Δεύτερος στόχος μετά με τη λειτουργία της Δουρούτης ήταν η Δουρούτη. Δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει ότι δεν έχουμε δρομολόγια τις αλλαγές βάρδιες των νοσοκομείων. Μπορεί να μην έχουμε τα τακτικά δρομολόγια των 5 λεπτών όπως είναι τις καθημερινές, αλλά πρόβλημα στις αλλαγές βάρδιες των εργαζομένων στο νοσοκομείο δεν υπάρχει και το υπογράφω. Και προκαλώ κάποιος να μου πει το αντίθετο. Μπορεί να υπάρχει μια εργαζόμενη πηγαίνει 8 ώρα ή 8.30 και να μην τη βολεύει το δρομολόγιο γιατί είναι Κυριακής. Ναι, σε αυτό ναι. Όχι όμως αυτό το που λέμε πρόγραμμα 7, 3, 10 που αλλάζουν οι βάρδιες των νοσοκομείων. Την προσφορά μου την έχω κάνει. Για περισσότερη μείωση όμως των εργαζόμενων σε αυτούς, δεν θα μπορούσα να πω ότι είμαι θετικός αν δεν υπάρχει μια συνεργασία με το Δήμο, με την περιφέρεια. Για να πούμε και κάτι άλλο. Εργαζόμενοι είναι. Εισπράττουν χρήματα, δουλεύουν, δεν κάνουν κάτι. Χιλιάδες άνθρωποι δουλεύουν. Δηλαδή, κύριοι αυτοί που δουλεύουν στα σούπερ μάρκετ, τι να πούνε που δουλεύουν με λιγότερα χρήματα. Ας μην πούμε τώρα ότι εργαζόμενοι αυτοί πληρώνονται για αυτή τη δουλειά που κάνουν. Και οι δικοί μου άνθρωποι πληρώνονται. Να μην πούμε στη διαδικασία ότι είναι αδικημένοι οικονομικά οι εργαζόμενοι, μπορεί να θέλουν να πάρουν περισσότερα, δεκτό και ας κάνουν τους αγώνες τους να πληρωθούν από το κράτος. Όχι εμείς να συνδράμουμε να μετακινούνται στη δουλειά τους αυτοί με λιγότερο από ό,τι τους προσφέρουμε εμείς. Εμείς κάνουμε μια προσφορά. Ναι ή όχι. Αναγνωρίζετε από κάπου την προσφορά που τους κάναμε. Δεν έχω ακούσει μια φορά τον κύριο Φλούδα να πει ότι ξέρετε, το ΚΤΕΛ μας έκανε μια προσφορά προς εμάς. Να πει ένα ευχαριστώ στο κομμάτι αυτό. Η γιατί δεν λέει ένα ευχαριστώ. Η προσφορά αυτή είναι μόνο για τους συγκεκριμένους. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Είναι εργαζόμενοι. Ναι, εντάξει, εμείς ακολουθούμε μια πολιτική που μας ορίζει το κράτος. Δεν εφαρμόζουμε δική μας πολιτική. Τα πλαίσια που έχουμε είναι αυτά που ορίζει ο νόμος. Απάνω στα πλαίσια του νόμου ερχόμαστε εμείς σαν εταιρεία και όχι εταιρεία, οι μέτοχοι της εταιρείας και δίνουμε μια προσφορά στους εργαζόμενους στο νοσοκομείο. Αυτό δεν έχω ακούσει τον κύριο Φλούδα να πει ότι ένα ευχαριστώ και μαζί να κινηθούμε ή στο Δήμο, στην περιφέρεια, αν θέλει ο κύριος Φλούδας και εργαζόμενοι να εξασφαλίσουν περισσότερη μείωση στην κάρτα. Εμείς μέχρι εκεί είναι η δυνατότητά μας, αυτές τις προσφέρουμε μέσα από την καρδιά μας. Πάντως, για να με ειλικρινίσεις, βάζει στο τραπέζι ο κ. Φλούδας και εσάς και την περιφέρεια και το Δήμο. Εμάς δηλαδή, το ανοίγει και προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί από εκεί μπορεί να πάρει ενδεχόμενο. Συγγνώμη, εμείς κάναμε την κίνησή μας. Οι άλλοι φορείς κάνουν κάτι άλλο. Ας κάνουν κάτι άλλο και άλλοι φορείς, αν νομίζουν ότι αυτοί οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων θέλουν μια περαιτέρω ενίσχυση ή βοήθεια απάνω στην κάρτα.